Εντάξει, πιστεύω ότι για άλλη μια φορά παρουσιαστήκαμε πολύ σωστά στο αγωνιστικό χώρο. Είμαστε μια ομάδα η οποία ξέραμε τι θέλαμε από αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όπως είχα πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ότι θες και να έχει και λίγο το παράγοντα τύχη. Εκτός από το παράγοντα τύχη που το είχαμε και σήμερα, πιστεύω ότι η ομάδα παρουσιάστηκε όπως έπρεπε να παρουσιαστεί στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού. Στο δεύτερο παιχνίδι πιστεύω ότι πρέπει να φυλάξουμε το σκορ, το υπέρ μας. Δεν πρέπει να αγχωθούμε σε καμία περίπτωση. Και από εκεί και πέρα, με σωστή δουλειά και με σωστή οργάνωση, πιστεύω να πάρουμε την πρόκληση. Λέω είναι καθαρό φαβορί, έτσι. Θέλω να πιστεύω, ναι. Με αυτό το σκορ, θέλω να πιστεύω, ναι, πως είμαστε το φαβορί. Κοίταξε να σημαίνει τη άποψη ότι τα παιχνίδια του κυπέλλου τώρα και τα σκορ αυτά δεν δίνουν τον τίτλο φαβορί. Όχι, δεν δίνουν κανένα τίτλο φαβορί. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. 200%, όχι 100%. Αν θα έπρεπε να είσαι 100%, τώρα το σκορ αυτό πρέπει να είσαι 200%. Είναι επικίνδυνο. Αυτά είναι παιχνίδια κυπέλλου. Δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο. Έχουμε ένα ελαφρό προβάδισμα. Πάμε να στηθούμε, να παίξουμε σαν ένα 0-0 το παιχνίδι, να το πάρουμε την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Είδαμε ότι η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πολύ διαβασμένη στο αγωνιστικό χώρο. Βοήθησαν σε αυτό και τα DVD που έφερε ο Τσιριμπής. Όλα βοηθάνε, παιδιά. Όλα βοηθάνε, όλα. Τα παιδιά πάντα εμφανίζονται διαβασμένα σε όλους τους αγώνες. Θεωρώ ότι κάνουν τεράστια προσπάθεια, δείχνουν μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και τακτικά πάντα η ομάδα, αν έχετε παρακολουθήσει τη ΣΑΕΚ, εμφανίζεται τακτικά σωστά. Το θέμα είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι μπροστά, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα κενά των αντιπάλων, αυτά που έχουμε ήδη μελετήσει και τα έχουμε πει στα παιδιά. Πράγμα που καταφέραμε και το κάναμε σήμερα, γι' αυτό και το σκορ πήρε αυτή τη διάσταση που πήρε στην αρχή. Γι' αυτό και είναι και το 0-3. Είναι άξια συγχαρητηρίων, καταβάλουν τεράστια προσπάθεια τα παιδιά. Είναι κάθε μέρα προπονήσεις, δεν λείπει κανείς, δίνουν το 100%. Δηλαδή είναι άξια συγχαρητήριων τα παιδιά. Πιστεύω ότι τους αξίζει αυτό που έπρεπε να το κατακτήσουν και να το χάρουν το αποτέλεσμα. Η απόφαση του διαιτή να δώσει μια παράβαση κατά την άποψή μας που δεν ήταν. Αυτό αποσυντόνισε για λίγο την ομάδα και έδωσε το δικαίωμα στους αντιπάλους να προηγηθούν και από εκεί και πέρα μετά να ελέγξουν και λίγο το ρυθμό. Μιλάτε για τη φάση του πέναλτι που έφερε και το 0-1. Που έφερε το 0-1, ναι. Εκεί αποσυντονίστηκε λίγο η ομάδα και έδωσε το δικαίωμα στην άλλη ομάδα να μπορέσει να κρατήσει και να ισορροπήσει το παιχνίδι. Τίποτα, θα πάμε εκεί μέσα να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Δεν έχει τελειώσει. Τελείωσε το πρώτο παιχνίδι. 1-3. Θα πάμε κι εμείς μέσα εκεί να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Δεν έχει τελειώσει κάτι.